πρώτη φορά που σήκωσε χέρι. Το 17 ετών. When we start arguing, it will hit me. Και το παιδί ακριβώς δίπλα. Να έχει το παιδί κουβουλωθεί με την κουβέρτα και να μην βγάζει άνας. Με σήκωσε έτσι και με έβγαλε έξω. And I felt that I was having stitching from a cesarean. Λέω να φύγω. Αλλά ένα βήμα δικό μου, 6 μηνών έγκυος, ήταν μισό δικό του. Μετά έκλαιγε και το μετάνιωσε. Όμως, πώς μπορώ να αγκαλιάσω έναν άνθρωπο που πριν με έχει χτυπήσει και με έχει σκοτώσει. Μετά όμως, που έγινε και θρησκευτικός γάμος, δεν ξέρω, το θεώρησε τόσο δεδομένο ότι του ανήκω πια. So he told me that I should go and do prostitution to raise money for him to start business. So I told him no. Πήρα σε μια οργάνωση που έχει να προσφέρει βοήθεια σε γυναίκες. Και επικοινωνούσα με τις κοπέλες επί 2,5 χρόνια. Μετά, όταν η αστυνομία ανέλαβε την υπόθεσή μου, ένιωσα πολύ ασφαλής. They listened to my conversation, they gave me good treatments, and they feel my pains. Τώρα ναι, νιώθω πολύ καλύτερα. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Δεν ξαναγυρίζει πίσω. There's no need to die in silence, so I think they have to voice out for help. Σε όλους αξίζει να χαμογελάνε κάθε μέρα και δεν πρέπει να ζει κανείς άνθρωπος με το φόβο.